Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα ακόμα mini astrology class, το οποίο αφορά κάτι πολύ συνηθισμένο, κάτι το οποίο συναντάμε σχεδόν κάθε μήνα. Σελήνη καινή πορείας. Τι σημαίνει σελήνη καινή πορείας? Όπως βλέπετε, αυτό εδώ πέρα είναι το φεγγαράκι, η σελήνη, η οποία στην περιφορά της μέσα στο ζωδιακό, μέσα στο μήνα, κάνει περίπου 28-29 μέρες να γυρίσει όλα τα ζώδια. Κάθεται λοιπόν σε κάθε ζώδιο περίπου 2,5 μέρες. Περνάει στο επόμενο. Σελήνη καινή πορείας όμως, ή Moon Void of Course, όπως συνηθίζουμε να το λέμε στην αστρολογία, σημαίνει ότι όταν η σελήνη βρίσκεται σε ένα ζώδιο, παραδείγματος χάρη στο ζώδιο του ζυγού, και συνήθως όταν βρίσκεται στις τελευταίες μοίρες ενός ζωδίου, δεν κάνει καμία κύρια όψη μέχρι να φύγει από το συγκεκριμένο ζώδιο και να περάσει στο επόμενο. Όταν η σελήνη λοιπόν δεν δημιουργεί γωνίες μέχρι να βγει από ένα ζώδιο και να περάσει στο επόμενο, τότε λέμε ότι το φεγγάρι είναι κενό πορείας. Κενή πορείας λοιπόν η σελήνη δημιουργεί διάφορα μικρά θέματα, τα οποία όμως αν δεν τα προσέξουμε μπορεί να μας κοστίσουν ακριβά. Είναι συνήθως εκείνες οι ώρες που πρέπει να μείνουμε μόνοι μας, να απομονωθούμε. Είναι πάρα πολύ καλή στιγμή για να κοιμηθούμε, για να κάνουμε προσευχή, για να κάνουμε διαλογισμό. Για να στρέψουμε την ενέργεια προς τα μέσα και να σκεφτούμε ποιοι είμαστε και τι θέλουμε να κάνουμε. Αντιθέτως, είναι πάρα πολύ δύσκολη αν αποφασίσουμε με σελήνη καινή πορείας να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Γιατί όπως ακριβώς το φεγγάρι δεν θα δημιουργήσει καμία γωνία αμέσως μετά και μέχρι να βγει από το ζώδιο, έτσι και εμείς δεν πρόκειται να πετύχουμε το στόχο μας. Έτσι λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι κάποια ρούχα τα οποία τα ψωνίζουμε μένουν αφόρετα στην ντουλάπα με κρεμασμένες ετικέτες? Έχετε παρατηρήσει ότι τα ρούχα που αγοράσαμε πιθανότατα να μην μας αρέσουν και έτσι δεν θα τα φορέσουμε ποτέ και δεν θα έχουν πια καμία αξία χρήσης? Έχετε παρατηρήσει ότι κάποια φαγητά τα μαγειρεύουμε, αλλά τα βάζουμε στο ψυγείο ή τα πετάμε χωρίς καν να τα δοκιμάσουμε? Έχετε παρατηρήσει ότι κάνουμε δουλειές όπως τηλέφωνα, όπως να πάμε το αυτοκίνητο στο συνεργείο ή βιογραφικά ή συναντήσεις με ανθρώπους οι οποίες δεν ευωδώνουν και δεν πετυχαίνουν ποτέ? Τότε παρατηρήστε, μήπως το φεγγάρι είναι κενό πορείας? Μήπως έχουμε λοιπόν δύσκολα ή καθόλου αποτελέσματα όταν το φεγγάρι δεν κάνει γωνίες, δεν κάνει όψεις? Είναι το φαινόμενο όταν η σελήνη είναι καινή πορείας. Παρατηρήστε λοιπόν, όσοι ασχολείστε με την αστρολογία και την αγαπάτε, όταν το φεγγάρι δεν κάνει γωνίες, δεν πρέπει να προβαίνουμε κι εμείς σε δραστηριότητες, να μην κάνουμε τίποτα. Έτσι κι αλλιώς, οι ώρες που το φεγγάρι μένει χωρίς γωνίες, χωρίς όψεις, είναι πάρα πολύ λίγες. Μπορεί να είναι 4 ώρες, μπορεί να είναι 6 ώρες, μπορεί να είναι 8, ακόμα και 10 ώρες. Προκειμένου όμως κάτι να μας πάει καλά, να μην το πετάξουμε, να μην είναι χαλασμένο, να μην είναι χρησιμοποιημένο και για να πιάσει τόπο οποιαδήποτε ενέργειά μας, καλύτερα θα είναι να περιμένουμε το φεγγάρι να περάσει στο επόμενο ζώδιο και αμέσως μετά να υλοποιήσουμε, να κάνουμε αυτό το οποίο θέλουμε προκειμένου να πετύχει. Ας μην πετάμε πράγματα, ας μην δίνουμε πεταμένα χρήματα και κυρίως να μην κάνουμε λάθος ενέργειες οι οποίες μπορούν να μας κοστίσουν επαγγελματικά, προσωπικά, οικονομικά. Περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα μαθήματα αστρολογίας εδώ στην Αστροπαιδεία, στην Αναλλακτική Παιδεία, καινούριο τμήμα ξεκινά στις 5 Φεβρουαρίου.